και ο συγγραφέας. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς, χίλια ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Πρέπει να σας πω ότι αυτές οι παρουσιάσεις του βιβλίου είναι εξαιρετικά σημαντικές για μένα. Και δεν είναι σημαντικές επειδή βοηθούν το βιβλίο να πουλήσει μερικά αντίτυπα παραπάνω, καλό και αυτό. Είναι σημαντικές γιατί δίνει μια ευκαιρία να γίνεται μια συζήτηση, γίνεται μια ευκαιρία να μπορώ να καλώ εγώ φίλους να παρουσιάζουν το βιβλίο και δείχνει ότι είμαστε ακόμα εδώ και ζωντανοί κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω πριν ξεκινήσω τα public, γιατί και χτες στην Καλαμάτα και σήμερα εδώ και την άλλη εβδομάδα στη Βόρεια Ελλάδα έχουν βοηθήσει πάρα πολύ το βιβλίο αυτό να βρει το δρόμο του. Τις εκδόσεις Παπαδόπουλους και τον Γιάννη Παπαδόπουλο, τον εκδότη μου, όταν πρωτοκουβεντιάσαμε το βιβλίο, δεν γνωριζόμασταν. Μου επέλεξα να πάω σε ένα εκδοτικό οίκο, όχι από αυτούς που βγάζουν όλα αυτά τα βιβλία τα πολιτικά, επίτηδες λίγο. Και πήρε ένα ρίσκο, το οποίο του βγήκε βέβαια, αλλά όταν το πήρε δεν ήταν προφανές. Πολλοί φίλοι του είχαν πει τότε, θα βγάλεις το βιβλίο του Παπα-Κωνσταντίνου, σοβαρολογείς. Και είπε, ναι, θα το βγάλω, γιατί να το βγάλω. Και το έβγαλε και έχει πάει και πολύ καλά και νομίζω δεν το έχει μετανιώσει. Με τον Παντελή τον Καψή μας συνδέουν πολλά, είχαμε μία κοινή πολιτική πορεία. Εγώ όμως θα θυμίσω μία από τις πρώτες μας συναντήσεις ήταν ένα τηλέφωνο, δεν ξέρω αν το θυμάται, που το είχα κάνει. Ήταν τότε διευθυντής στα Νέα. Εγώ ήμουν εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και είχα γίνει έξαλλος με κάτι που είχαν γράψει στα Νέα. Και τον είχα πάρει τηλέφωνο και μου έβαλε τις φωνές. Μου λέει, γιατί με παίρνεις να διαμαρτυρηθείς, είμαστε εφημερίδα, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το λέω γιατί διαχρονικά είχε την τάση να έχει έναν ανεξάρτητο λόγο. Τον είχε τότε, τον έχει τώρα. Στην πράξη, στη συνέχεια μπήκε και ο ίδιος στην πολιτική. Δυστυχώς δεν εξελέγει ευρωβουλευτής, παρότι από ό,τι μου είπε στην Πάτρα πήγε πάρα πολύ καλά. Και είναι μια από τις έτσι, πολύ νυφάλιες φωνές και είναι κρίμα που δεν είναι πιο ενεργός ακόμα στα εκδοτικά δημοσιογραφικά. Ελπίζω να επανέλθει πιο έντονα. Σχολιαστής.